Καλησπέρα συνέλληνες, σε όλους τους συνέλληνες. Δεν ακούω τίποτα, Αρτέμι, αν μας ακούς πρέπει να βρεθεί τρόπος να ακουστεί η φωνή σου, γιατί είναι... Για μισό λεπτό να κάνω κάτι. Μισό λεπτό, παιδιά. Τώρα... Για να μίλησε τώρα, να δούμε αν βγαίνει. Ναι. Εμείς σε ακούμε στο ραδιόφωνο, βγαίνεις κανονικά οι συνέλληνες από την Κοζάνη. Μας ακούνε από την Κοζάνη. Ναι, σας ακούμε. Ακούγεται, Κάπως καλύτερα. Κάπως καλύτερα. Αρτέμι, μπορείς να μιλήσεις. Μπορείς να μιλήσεις. Είμαστε όλοι online. Ναι. Ξαναλέω, αγωνιστικούς χαιρετισμούς και μόνο μέχρι την απελευθέρωσή μας. Ούτε ένα μέτρο, κανένας πίσω, ούτε ένα βήμα. Εγώ θα μιλήσω για λαμπρή Ελλήνων και για το λαμπρό μέλλον των Ελλήνων και θα μιλήσω για την ανάσταση όλου του ελληνικού έθνους και της παλαιγενεσίας που μπορεί να συμβαίνει αυτή τη στιγμή και είναι γεγονός σε όλο τον πλανήτη απανταχού της γης. Αυτή είναι η μοναδική ευχή που μπορώ να δώσω εγώ και αυτές τις ώρες. Δεν θα πω μόνο ότι είναι πόλεμος, θα πω ότι είναι τόσο κατοχικές και τόσο δυναστευτικές εις βάρος μας από εχθρούς και από δυνάστες ορατούς και αόρατους. Είστε όλοι καλά, πιστεύω να περάσατε καλά. Αν και δεν περιμένουμε το Πάσχα να φάμε αρνί και αρνί και ειδικά ο Έλληνες, το πάρτε και το ψήσιμο το έχει στρέμμα του. Σε όλες τις παραγγελίες και σε όλες τις Κυριακές. Σας ακούω. Πες Γιάννη, πες μίλησε. Μας ακούνε από την Κοζάνη. Παιδιά μας ακούτε. Βεβαίως ναι, σας ακούμε. Ωραία, κάπως καλύτερα. Τρόφωνο για να ακούγεται καλύτερα ο Αρτέμις. Ωραία. Αρτέμι. Να σου κάνω μια ερώτηση. Σχετικά με το εξώδικο και βέβαια εκεί που αναφέρεται στο ΑΟΜΕΓΑ, μιλάει για αρχηγό κράτους που έχει υπογράψει και που έχει δώσει την υπογραφή και τη σφραγίδα του για να έρθουν αυτά τα χρήματα στην Ελλάδα. Κοιτάξτε, δεν θα λέτε να έρθουν τα χρήματα στην Ελλάδα. Τα χρήματα είναι ήδη σε ελληνικούς λογαριασμούς και δεν θα έρθει με κανένα καράβι πουθενά. Το σύστημα είναι πάντα, είναι τόσο καλοφτιαγμένο και αν το θέλετε έπρεπε να είναι όλα αυτά. Το ΑΟΜΕΓΑ, όπως οι χτες κάποιοι δεν το ήξεραν ή ίσως το ήξεραν και με σκλαβή διαδικασία, είναι ένα σύστημα που κάποιοι το λένε παράνομο γιατί κυριαρχεί ενώ αυτοί που πάνε στο σύστημα έχουν φτιάξει κι άλλα συστήματα, δεν είναι μόνο το ΑΟΜΕΓΑ. Αλλά ιδιαίτερα το ΑΟΜΕΓΑ έπρεπε να φτιαχτεί για να τρέξουν τα καταπιστεύματα των Ελλήνων και ειδικά το settlement account, το οποίο είναι και όλα τα παράγωγα εκεί μέσα. Το ΑΟΜΕΓΑ μπήκε και στη καινούργια συμφωνία του 63. Δηλαδή, εγώ προσωπικά θα πω αυτό στον αέρα, αν και ξέρουμε ότι όταν μιλάω, μ' ακούνε όλοι μαζί. Θα πω λοιπόν ότι έχω παραδώσει προσωπικά το φάκελο στον κυρίαρχο και στον διοικητή της ΑΟΜΕΓΑ System και στο σύστημα ΑΟΜΕΓΑ. Προσωπικά και έχω προσωπική φωτογραφία μαζί την ώρα που του καταθέτω το φάκελο. Το ζήτημα είναι ότι είναι πάρα πολλοί οι λογαριασμοί που διοικεί. Σαφώς αυτό το σύστημα έχει και τα από τα παγκόσμια ταμεία αλλά και τα μαύρα βιβλία του πλανήτη. Ο πλανήτης κάνει ισολογισμό κάθε χρόνο. Δεν είναι δηλαδή πείτε σκύλια λέστε. Για να κρατάνε και οι επικυρίαρχοι λογαριασμοί και οι ταμιάσματα. Οπότε υφίσταται μια πολύ μεγάλη διαδικασία σε αυτό το σύστημα. Προσωπικά, ενώ έχω πάει και έχω μιλήσει πολλές φορές και είναι και φίλος μου Βλαντιμίρ Κόμπτακ και μπορώ να τα αποδείξω ότι θα χρειαστεί, θα πω ότι σε κουβέντα που έχουμε κάνει μαζί έχω και επιστολή που στέλνει ο ITC στον ΑΟΜΕΓΑ να συνεργαστεί μαζί του. Τώρα τελευταία είδα και έναν κύριο Κίναν, ο οποίος βγαίνει και λέει διάφορα. Αυτό το παιδί, το οποίο μου θυμίζει Καναδό, συναντήθηκα μαζί του και μίλησα μαζί του από τη Νέα Υόρκη, από ένα μεγάλο δικηγορικό γραφείο. Γνωρίζω ότι δουλεύει για την οικογένεια Dragon. Δουλεύει για την οικογένεια Dragon επίσημα. Κάποια στιγμή ο Κίναν ήθελε να μου μιλήσει και μιλήσαμε από ένα Skype, από ένα αξιωματούχο σε ένα μεγάλο γραφείο στη Νέα Υόρκη, στο Μανχάταν. Όταν μιλούσαμε, αντί και να βοηθήσει υποτίθεται το έθνος ή τους ανθρώπους όπως λέει, είχε πάρει θέση καθαρή στους Dragon και σχεδόν μου έκανε προσφορές για να
αποκτήσει κάποια αποκτήματα δικά μου. Βέβαια, όταν συνάντησα σε αυτό το γραφείο, είχε κάνει μήνυση, προσπαθούσε να κάνει μία μήνυση 3.000 σελίδες για κάποια πράγματα τα οποία δεν ήταν δικά τους, αλλά οι Dragon προσπαθούσαν να τους ιδιοποιηθούν. Όπως ακριβώς το λέω και όπου καταλαβαίνουν, καταλαβαίνουν. Μπήκα εκεί μέσα και λέω, εσείς βρεζό, πού θα κάνετε μήνυση, αφού αυτό δεν υφίσταται και αυτό, όχι αυτός, δηλαδή εγώ. Άρα πώς θα κάνεις να ιδιοποιηθείς ότι είναι δικό σου. Σταματήσαν αυτή τη μεγάλη μήνυση που θέλω να κάνω στη Federal και ιδιαίτερα σε έναν άλλον οργανισμό τον οποίο δεν θέλω να τον πω από το τηλέφωνο και σταμάτησα αυτή τη διαδικασία. Ωστόσο, δεν θα πω τη λέξη επιτίθεται, θα πω ότι έκανε προσφορές για να αγοράσει κάποια πράγματα που δυστυχώς για αυτούς τα έχω εγώ. Τώρα αυτός ο υπάλληλος της οικογένειας Dragon σκοτώνονται μαζί με τη Λίνη, σκοτώνονται με τους Λίνη, σκοτώνονται με τα άλλα. Αν ουσιαστικά σκοτώνονται η λευκή αδερφότητα με τη μαύρη αδερφότητα. Γι' αυτό εγώ είπα και στη Ρωσία, στη Μόσχα, αν θυμάστε στην εκπομπή μου. Λέω παιδιά, η Ελλάδα δεν είναι ούτε στη Δύση, ούτε στην Ανατολή. Της Ελλάδας της ανήκουν όλα, και η Δύση και η Ανατολή. Η Ελλάδα είναι στη μέση και αυτοί μας βλέπουν εμάς, όχι εμείς αυτούς. Γι' αυτά το ξανθό γένος έρχεται και δείτε το ξανθό γένος και αυτές οι παπαρολογίες. Καλά θα είναι να μαζευτείτε στο μυαλό σας. Να αφήσετε όμως αυτές τις θεωρίες και να συμμαζευτείτε τις μεγάλες αξίες στις αρχές και στην πολιτεία των Ελλήνων που μόνο αυτή τα επιβιώσει. Θυμηθείτε όταν έκανα τη διακήρυξη αξιών και αρχών. Α, μεγάλο πράγμα. Όλοι μιλάνε για αξίες. Αρχές δημοκρατίας. Πού είναι αρχές δημοκρατία? Δεν μπορεί να πει όμως τι. Άλλωστε θέλω να ξέρετε, αγαπητοί μου συνέλληνες, γιατί είχα πολύ ανοιχτό μυαλό και ποντάρω τον κόσμο του πνεύματος των δογμάτων. Κομμάτων. Πριν κατεβάσω τις αξίες ως διακήρυξη προς αυτό το άγαλμα του Λεωνίδα, είχα δώσει τις ιδέες μου, αν το θέλετε, έτσι, για να εξετάρω και κάπως τον κόσμο του πνεύματος. Καλλιτέχνες, φιλόσοφους, υποτίθεται. Διανοητές, αν το θέλετε. Αλλά ο κόσμο του πνεύματος και καλλιτεχνικό κομμάτι. Τους πρόσφερα τις ιδέες μου για να κατεβάσουν αυτοί αξίες. Ξέρετε τι κάνουν όλοι. Σχεδόν όλοι. Μπήκανε στο διαδίκτυο. Αλήθεια, εκεί δεν υπάρχουν αξίες, ούτε αξίες, ούτε αρχές. Εκεί θα δείτε τη λέξη εμπιστοσύνη, ταπεινότητα, αλληγορία και όλα τα άλλα. Όχι κύριε, έγινε διακήρυξη ελληνικών πρωτοκόλων. Όταν θέλετε να μιλήσουμε για πρωτόκολλα, κατέθεσα ήδη 12 αξίες στα πρωτόκολλα τα Αλάνια. Τα οποία έχουμε σκοπό στις επόμενες μέρες να χαράξουμε σε μαρμάρινη πλάκα. Αφού θέλετε να χαράξουμε, θα χαράξουμε. Γιατί αυτές είναι χαράξεις. Και καταθέσαμε και αρχές. Και περιμένουμε από όλους τους σπόρους, τους καλούς και τους ακούς, να πούνε πάνω σε αυτές τις αξίες. Να τις αλλοιώσουν, να τις προσβάλλουν, να πούνε ότι δεν είναι αυτό, είναι και αυτό. Είδατε κανένα σχόλιο, παραπάγωση κόλαση, ε. Βλέπετε ότι η τελευταία αξία συνδέεται με την πρώτη αλληλένδετα και φτάνουμε σε έναν αιώναο κύκλο συμπαντικό. Γιατί χωρίς τις αξίες δεν μπορούμε να ζήσουμε. Χωρίς τις αρχές δεν μπορούμε να κινηθούμε. Είναι τα πρωτόκολλα τα ελληνικά, αγαπητοί μου, για να συσταθεί η ελληνοπολιτεία. Αλλά για ποια πολιτεία μιλάμε? Η αξία της ισότητας, να τη δούμε τώρα. Μιλήσαμε για δικαιοσύνη. Δικαιοσύνη είναι αρχή. Αλλά και δικαιοσύνη είναι και αξία. Και τι γνωρίζουμε τώρα πια τι σημαίνει δικαιοσύνη. Δικαιοσύνη δεν σημαίνει ότι ένας Εβραίος, ένας Χαζαρόσπορος, ένας Μογγολόσπορος που βάλε ένα νόμο, μια επικυρίαρχη κυβέρνηση. Άρα ο νόμος είναι παράνομος και δεν συνάδει καμία νομοθέλεια και δεν συνάδει δει την αρχή της ζωής μου. Και εδώ θα πω τη λέξη των δικαιωμάτων μου, γιατί τα δικαιώματα είναι μόνο για σκλάβους. Μόνο αυτοί είχαν δικαιώματα. Οι σκλάβοι, οι ελεύθεροι άνθρωποι δεν έχουν δικαιώματα. Απλά έχουν νόμους, έχουν αξίες. Οι ελεύθεροι άνθρωποι, οι Έλληνες, έχουν αξίες και αρχές. Γι' αυτό και οι αρχές είναι θέμα ηθικής, θέμα έθνους κοινωνίας. Όσο πιο καλά, αν το θέλετε, πιο διανόηση έχει η κοινωνία, τόσο πιο καλή και πιο σπουδαία ηθική έχει. Όσο πιο υπογραφισμένη είναι η νόηση και η διανόηση, σαφώς θα έχουμε κτηνοπάτες, θα έχουμε, σε λίγο θα παντρεύονται με δέντρα, με καλαμπόκια, ό,τι ανοησία μπορείτε να καταλάβετε. Άρα λοιπόν, οι αρχές είναι της κοινωνίας, οι αξίες είναι των ανθρώπων και αυτό που μας διαχωρίζει από τα ζώα είναι η λογική. Και τώρα καταγράφουμε λοιπόν όλες τις αξίες και περιμένουμε τους αρχηγούς των δογμάτων και των μοιασμάτων, τους το λέω επίσημα, σε τόσων πολλών δογμάτων που ούτε οι νόμοι της Βουλής μας δεν μπορούν να φτάσουν τον αριθμό των δογμάτων και των κομμάτων και των ψευτοειδεολογιών να αντιμετωπίσουν τις πραγματικές ανθρώπινες αξίες, γιατί αυτές είναι ανθρώπινες.
αξίες και δίκαια γίνουν πολιτεία. Και λέω γίνουν πολιτεία γιατί πρώτη και η μοναδική πολιτεία είναι των Ελλήνων. Ανθρώπινη. Έτσι ξεκινάμε και έτσι θα ξαναβάλουμε τις βάσεις. Όλοι μιλάμε για πρώτα απ' όλα Σιόν. Και εκείνο κλεμμένο είναι, άμα το θέλετε. Σιόν, Ζινόν και από εκεί το Κίνα. Και από πού βγήκε το Κίνα. Όλοι λοιπόν οι λέξεις είναι δανεισμένες και αύριο θα πρέπει να μας δώσουν και πνευματικά δικαιώματα. Και η Κίνα είναι δικό σου όνομα και η Ασία είναι αδερφή της Ευρώπης. Δεν σκεφτείτε λοιπόν τι στον διάλογο είναι αυτή. Ποια λέξη έχουν βγάλει. Η Ιαπωνία είναι δικιά σου. Όλα είναι δικά μας. Καθίστε να τα αποδείξουμε και να φτάσουμε το τέλος. Υπάρχει ένα βιβλίο το οποίο θα σπάσει κόκκαλο και θα σπέσει και θα ανατινάξει τα χρέμελα όλων. Το οποίο δεν θα το αναγγείλω εγώ ακόμα. Γιατί δεν έχει ετοιμαστεί. Ένα βιβλίο αλήθεια. Ένα βιβλίο που θα ανατινάξει όλα αυτά τα ψεύδη και τα χρέμελα. Αυτό που ψευδομάτριξ που δούμε. Κάνουμε λοιπόν αγαπητοί μου. Έχουμε διακήρυξη αξιών. Έχουμε την ΕΣΥ. ΣΥ, Αγίου Συνέλευση. Πάμε για αγιοσυνέλευση εγώ την κίνηση, συνέλευση, δεν θα το καταλάβετε όλοι. Θα πρέπει να πάτε χωρίς έπαρση. Πρέπει να μάθετε καλά όλες τις αξίες. Θέλω αύριο όλοι οι πεπαιδευμένοι, δηλαδή πραγματικά έχουν ένα στρατό ορκισμένο σε όλη την Ελλάδα. Έχουμε ξένα γραφεία σε όλη την Ελλάδα και θα τα κάνουμε χιλιάδες. Έχουμε στο εξωτερικό γραφεία. Έχουμε ΣΥ εν Ελλήνων συνελεύσεις. Αυτόνομα στην Αυστραλία, στην Αμερική, στη Γερμανία, στη Γερμανού, στην Αγγλία, στην Κωνσταντινούπολη ανοίγουμε. Θα πρέπει να μάθετε όλοι καλά τις αξίες. Και προκαλώ όλους εσείς και τους οργισμένους και μη οργισμένους, και όλους τους συνέλληνες, τους συνεργούς, τους μη ενεργούς. Προκαλώ ακόμα και όλα αυτά τα μοιάσματα τα απέναντι. Όλα αυτά που νομίζω ότι παράγουν πολιτισμό, αυτά τα πολιτικά ζώα. Να προσπαθήσουν να προβάλλουν ένα νομοσχέδιο ή ένα νόμο σύμφωνα με τις 12 αξίες. Προκαλώ. Και παρακαλώ ξεκινήστε να μας δώσετε λίγο τα πόδια σας. Για να δείτε ότι με αυτές τις αξίες δεν μπορεί κανένας να ξαναπεράσει σε καμία πολιτεία. Κανένα ανεγκάθετο νόμο. Κανένα νόμο που δεν έχει ισότητα. Θα πρέπει από αύριο όποιος προτείνει, ό,τι προτείνει, να έχει το γνώμηση αυτό, αυτό το τεράστιο γνώμηση αυτό. Δεν θα μιλήσω για τη Δενάγα. Αυτή είναι η τελευταία δοκιμασία του ανθρώπου του Δενάγα και δει υπερβολή ακόμα και. Αν το θέλετε. Η οποία είναι και η τελευταία δοκιμασία του ανθρώπου. Αλλά προκαλώ τους πάντες να έρθουν να προτείνουν ένα νόμο όπου ο νόμος θα είναι της πολιτείας και εκεί θα καταλάβετε ότι θα πεθάνεις για τον νόμο σου. Γιατί ο νόμος σου, ο νόμος είναι ο ίδιος ο εαυτός σου. Είναι εσύ που το προτείνεις ίδιας πολιτείας. Μα δείτε μέσα από τις αξίες πως συρρυκνώνεται και εδώ μπαίνει σε μια διανόηση τεράστια. Θα δεις ότι αν κλέψεις το συνάνθρωπό σου, δεν κλέβεις τον συνάνθρωπό σου, έκλεψες την πολιτεία. Σε τιμωρεί η πολιτεία γιατί έκλεψες όλη την πολιτεία. Θα δεις ότι αν σκοτώσεις τον συνάνθρωπό σου, δεν έχει να κάνει με το προσωπικό. Έχει να κάνει ότι χτύπησες την ίδια την πολιτεία και όλη η πολιτεία θα είναι απέναντι σε σένα. Άρα ο κάθε ένας θα είναι απέναντι στην πολιτεία. Όχι σε αυτόν που το έκανε. Δεν έχει προσωπικό, είναι θέμα πολιτιακό. Διαβάστε καλά τις αξίες, εντεδώστε τις, γράφτε τις, θα τη γράψουμε σε μαρμάρινη πλάκα. Εκεί που χαράζονται οι αξίες και αυτές τις αξίες τις μοναδικές διάσουν κάποτε τις πατάξεις στη θάλασσα. Για να μην τη βρεις ποτέ. Θα σπάσουν τα κόκαλα όλων των θρησκειών και των δογμάτων και μετά από 1,5-2 μήνες όπως το έχω σχεδιάσει. Θα καταλάβετε οι νόμοι που φώναζε πάντα το γιο του Οδίας στο Μίνωα, ο Μίνωας για 9 συνεχόμενα χρόνια πήγαινε συνέχεια στο ψιλωρί τη συγκεκριμένη ημερομηνία που τον φώναζε ο Δίας, όπου έγραφε τις εντολές θεών και τα ανθρώπων και τις καθήκοντα των θεών. Δηλαδή αγαπητοί μου θα δούμε τώρα ότι τελικά οι θεοί έχουν καθήκοντα, βεβαίως κύριε έχουν καθήκοντα, ποιος θα σηκώνει κανένα ότι κουστάρει ο καθένας. Και αν οι θεοί έχουν καθήκοντα, οι άνθρωποι δεν έχουν να το δώσει καθήκοντα. Όχι, δεν έχουν καθήκον στην ύπαρξή τους, στο σύμπαν τους, στην ομοτέλειά τους, στο σημαντικό νου. Και οι θεοί έχουν καθήκοντα, έχουν πλάκες γραμμένες. Βέβαια τα ζώα αργότερα πήραν πλάκες όπως το Μωυσή, αφού το αδιάβασε στο πάνι, στέγασε πλάκες. Και τις έφερνε και στο καθήφορα από ένα άρρωπο που ούτε καν δεν υπάρχει. Όλα κλεμμένα μας τα έχουν. Φτάνει ρε μέχρι τώρα. Φτάνει. Όλες αυτές οι αηδίες που γράφουν. Φτάνει κύριε Ευρασίνη, μέχρι εδώ. Διαλύσε τον πλανήτη ζώα τσοπάνιδες. Και πάντα θα μείνετε. Άλλωστε το λένε και μόνοι τους. Μόνοι τους το λένε αγαπητοί. Το λένε ο Φαραώς. Δεν είναι για κάτι, δεν ξέρουμε τίποτα. Τσοπάνι δεν θυμάται. Πήραν ένα σούρμο τσοπάνιδο να πούμε. Και σκίσω τον πλανήτη μας. Και δει τον άνθρωπο. Και κάθεστε τώρα να συζητήσουμε όλοι μαζί. Ναι, θα αντιπαλέψουμε τον πολιτισμό μας. Θα κοπείτε πάλι στο μαχαίρι του πολιτισμού μας. Που είναι μόνο ο δικός μας. Και δεν νικηθήκαμε ποτέ. Δεν φανταστείτε. Όλοι οι παγκοσμιοποιητές σε αυτόν τον πλανήτη είναι μόνο Έλληνες. Ιόνισος. Τεράστιος.
Είδατε πως Διόνυσος έπαινε με γαϊδουράκι στην πόλη. Τελικά δεν μπήκε με γαϊδουράκι. Όλα πάλι κυκλωμένα. Διάσωνα. Ποιος δεν νίκησε. Και ο πολεμός ήταν τρισδιάστατος από το πολεμό. Και πολύ διάστατος τώρα. Αλέξανδρος. Για φανταστείτε. Ποιος ήταν παγκοσμιοποιής από αυτά τα ζώα σε αυτόν τον πλανήτη. Θα γίνουν τώρα νομίζετε. Δεν επιτρέπεται να γίνει παγκοσμιοποιητές αυτά τα ζώα. Ούτε παγκοσμία τάξη, ούτε αυτή η γάμο, θρησκεία, όλοι μαζί σε μια μπάλα. Τέλος, όλες οι θρησκείες μαζί. Και ακόμα και σήμερα στα χρόνια τα δικά μας, που αν θεωρούμαστε λίγο νέοι, όλοι οι πόλεμοι ήταν θρησκευτικοί. Τι λέτε ρε παιδιά. Γενικά δεν υπάρχει θέμα συμφέρον. Δεν είναι θέμα οικονομικός ο πόλεμος. Είναι μόνο θρησκευτικός. Τελικά τώρα συζητάμε πέρα ότι όλη η Ευρώπη είναι τόσο γελοί όλοι οι Ευρωπαίοι, όπου μαζεύουν όλους τους μουτζαχεδίνες. Σας λέω λοιπόν ότι δεν μουτζαχεδίνες. Τζιχαντιστές. Τζιχαντιστές είναι μόνο οι ΑΕΛ. Δεν υπάρχουν ρε μουσουλμάνοι και ΑΕΛ που κάνουν κοστά, που προσεύχονται 10 φορές την ημέρα. Είναι μόνο των υπηρεσιών. Παιδιά, τα οποία είναι ναρκωμένα συγκεκριμένα, να κάνουν συγκεκριμένα πράγματα. Όλα αυτά που βλέπετε είναι μυθεύματα. Τελικά η Ευρώπη δεν βλέπει, αλλά τους βάζει μέσα. Η Αμερική είναι γεμάτη, έχετε ακούσει ποτέ στην Αμερική για τζιχαντιστές. Τι προσπαθούν να κάνουν, δεν το βλέπετε. Ποιος είναι ο πόλεμος σήμερα. Μαγικός, συμφερόντων. Όχι, είναι θέμα μυαλού. Ας τους δείξουμε λοιπόν ότι τον πολιτισμό μας εμείς ποιοι είμαστε. Ας τους δείξουμε. Έβγαλα και μια εκπομπή του Βρετανού. Μια νου Βρετανού στο Ευρωκοινοβούλιο. Είδατε τι είπε. Σας περιμένουν Έλληνες να δείτε τι θα κάνετε στα απόγονοι εσείς και εμείς τη δημοκρατία. Ο πλανήτης περιμένει πώς θα το κάνουμε εμείς. Εμείς ξέρουμε πώς θα το κάνουμε. Δεν ζητάμε δανεικά και δεν ζητάμε καμία χάρη. Έχουμε τα δικά μας οπτικά συστήματα και τα δικά μας λεφτά. Οι Έλληνες όλοι μαζί, αλλά και τα καταπιστέματα τα τεράστια που ξεκινάνε από τον Αλέξανδρο. Όλες στο πλανήτη στις ελληνικά χρήματα. Και αν θυμάσαι σε προηγούμενη εκπομπή μου, είπα ακριβώς τους κωδικούς της Ανατολής που είναι και σήμερα ανοιχτή. Μόνο αυτή. Ο κωδικός Ορφέας θα τους σπάσει τα κόκαλα. Ο κωδικός είναι αυτός που όλες οι τράπεζες του ανήκουν. Ούτε εθνική υπάρχει, ούτε Bank, ούτε Deutsche Bank, ούτε αυτά τα γελία υποκείμενα που τα χρησιμοποιούν συνέχεια. Όλα είναι δικά σου. Όλα λείπουν σε εκείνη που την κρατάνε κρυφή. Τα έχω όλα. Έρχομαι και είμαι θυμωμένος. Όλα αυτά τα μοιάσματα κάνω οτιδήποτε. Πήγανε στη Ρόδο και γράψα το 18141. Τι σημαίνει ρε το 18141. Τώρα αφήστε την αριθμό στο διάολο. Πού δεν μπορεί η αδερφότητα. Θα σας κάνω αδερφούλες είπα. Τι θέλετε να αδερφότητα εκεί μέσα. Υπάρχει καλύτερος και πιο ειρηνικός και πιο πολιτισμένος πόλεμος από αυτόν που κάνω. Δεν έχω δώσει εντολή να σηκωθεί μια πέτρα, ούτε να πέσει μια σταγόνα αίμα, παρά με έναν πολιτισμό. Κάνω διακήρυξη αξιών και αρχών. Γιατί δεν μπορούν να κάνουν διακήρυξη τίποτα. Η μόνη διακήρυξη που κάνουν Χριστός Ανέστη. Ε! Και οι Εβραίοι να πούμε να σηκώνουν την εφτάφωτη. Σας παρακαλώ, ρε συνταγήνες. Όλες οι αξίες πρέπει να γίνουν το μάτι σας. Έχω δώσει εντολή να χαραχτούν σε πλάκες. Τώρα τα γραφεία μας θα έχουν τις πλάκες μέσα από τις αξίες. Όπου οι αξίες είναι δικές σου. Οι νόμους που θα προκύψουν από τις αξίες θα πεθαίνεις για αυτούς γιατί θα είναι κομμάτι της διανόησής σου. Σκεφτείτε το. Σας προκαλέλους, ακόμα και τους εχθρούς τους, να βγάλουν, να κριτήσουν τις αξίες που δεν μπορούν τα ζώα ή να βγάλουν καινούργιες. Όχι να παρανοήσουν ή να παραφιλολογήσουν πάνω σε αυτές. Να διορθώσουν την αξία ή την έννοια της αξίας. Δεν μπορούν να το κάνουν, αγαπητοί μου. Και φυσικά η μία να κάνει από την άλλη, την τελευταία να κυβέρνει με την πρώτη. Και από την πρώτη σε αυτό, κυβέρνει με την πρώτη την λογική. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν πάνω σε αυτά. Και προκαλώ τον Φέλη από όλο το κοινό που με ακούει να προσπαθήσει να βγάλει ένα νόμο ή να προτείνει, ρε παιδί μου, ένα νόμο, ο οποίος θα πρέπει να έχει αρμονία, θα πρέπει να έχει δικαιοσύνη, θα πρέπει να έχει ισότητα, θα πρέπει να έχει γνώση σε αυτόν αυτόν που θα βγάλει, θα πρέπει να έχει λογική, θα πρέπει να έχει την αλήθεια, αλλά την αλήθεια έτσι όπως γνωρίζουμε. Όχι όπως γουστάρει ο καθένας. Γιατί δεν θα συμφωνήσει με τις αξίες. Και θα συμφωνήσει με τις αξίες. Για φανταστείτε οι νόμοι που θα προκύψουν από τις αξίες. Εάν θα υπάρχει κάτι που δεν θα είναι κομμάτι του εαυτού σας και κομμάτι του σώματός σας. Γιατί έχω πει τι είναι σώμα. Σώμα είναι πολλά πράγματα μαζί. Ενώ κορμί είναι ένα. Αυτό τα κατέτα κατά ένα κορμί. Νομίζω δεν είμαστε κορμιά σε σώματα. Σώματα σημαίνει γιατί έχω πολλά πράγματα μαζί. Το αστυνομικό σώμα, το ερωτικό σώμα. Η πρόκληση ισχύει. Προσπαθήστε να βγάλετε νόμο που θα προτείνει. Είτε και εσωτερική διαδικασία μέσα στις σχέσεις σας. Να δείτε πόσο δύσκολο είναι. Αλλά ό,τι βγάλετε θα έχει αρμονία. Και αρμονία έχει από το κλειδόν. Θα έχει αρμονία, θα έχει ισότητα, θα έχει τα πάντα. Προσπαθήστε να κάνετε το πείραμα να δείτε σε τι κοινωνία μπορείτε να ζήσετε. Και αν μπορεί κάποιος να έρθει να αντιμεταβάλλει αυτή την κοινωνία. Γιατί αυτό που θα φτιάξουμε θα μείνει αθάνατο. Και σε περιμένει όλος ο πλανήτης είναι Έλληνα να το κάνεις.
Και εμείς μπορούμε να το κάνουμε. Το ξεκινήσαμε στην Ελλάδα και έχει γίνει παντού. Έχει πάρει φωτιά. Έχουμε βάλει τον ιό. Μη σταματάτε ποτέ να κάνετε όλοι τα μέγιστα. Μέχρι το τέλος. Μην κοιτάτε τους ανθρώπους μας που είναι πλανεμένοι από τη μία αλλά και από την άλλη ο καθένας. Αρχίζει το κοντό του και το μακρύ του. Μου βάλε το σπόρο. Να το σκεφτεί. Να το δει. Να το συζητήσει. Αυτά είχα να πω αγαπητοί μου. Μια παρέμβαση πήγα να κάνω μόνο. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς. Οι αξίες να γραφούν παντού. Να τις κατανοήσετε, να τις διαβάσετε και να δείτε τι ακριβώς. Να είναι κομμάτι του εαυτού σας. Ό,τι κάνετε να είναι με βάση αυτές τις αξίες. Θα τις χαράξουμε σε μαρμάρινη πλάκα. Δεν θα μας ξαναπετάξουμε. Ξέρουμε τι είμαστε. Το ηλεκτρονικό θα το χάσουμε. Χαράξουμε. Θα χαράξουμε τις αξίες μας γιατί είναι τα ελάνια πρωτόκολλά μας. Με αυτά θα πορευτούμε. Και δεν πρόκειται κανένα να μας θυμίσει τότε αυτό να θυμάστε. Δεν μπορεί να τις τρυπήσει και να ξαναπεί μέσα σε τέτοιες κοινωνίες και πολιτείες. Η πολιτεία των Ελλήνων θα είναι μια τεράστια γροθιά στο κτήμος. Όλοι περιμένουν από εμάς. Θα παρασύρουμε όλο τον πλανήτη πραγματικά στην ομοτέλειά του και τίποτα ξύζει. Και μην ξεχνάτε ότι είμαστε στον υδροχώρο. Θα αποκαλυφθούν όλα. Τα πάντα θα μπουν στον αέρα. Να στα λιχά μυαλά, να τα δείτε. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς. Σε ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χαρά μας να σε έχουμε κοντά μας.